σελίδα 1079, είναι από τη Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο. Σελίδα 1079, Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, γάμα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Δευτέραν ήδη ταύτην την επιστολή σας γράφω, αγαπητοί, με τα σοπίας επιστολάς, διεγείρω διεπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοια, δια να ενθυμηθείτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος. Τούτο πρώτον γνωρίζοντες, ότι θέλουν συνελθείεντε σε σγάτες ημέρες εμπέκτε, περιπατούντες κατά της ιδίας αυτών επιθυμίας, λέγοντες πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένους ούτως απ' αρχής της κτήσεως. Διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι με τον λόγον του Θεού οι ουρανοί έγιναν, έκπαλε, και η γη συνεστώσα εξίδατος και διήδατος, δια τον οποίον ο τότε κόσμος απολέσθη, κατακλειστής υπό του ύδατος. Η δε σημερινή ουρανή και γη, δια του αυτού λόγου είναι αποτεταυμιευμένη, φυλατώμενη, δια το πυρ εις την ημέραν της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνει, αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δε βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού ως την έσ λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλω να απολεστώσει την έσ, αλλά πάντες να έλθω συν εις μετάνοιαν. Θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου ως κλέπτσε νυχτή, καθήν οι ουρανοί θέλουν συν παρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουν συν διαλυθεί και η γη και τα εν αυτό έργα θέλουν συν κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβιαν, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού. Καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι, θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα, θέλουσι χωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτή, αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Δια τούτο, αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη και νομίζετε σωτηρίαν τη μακροθυμία του Κυρίου ημών. Καθώς και ο αγαπητός ημών, αδελφός Παύλος, έγραψε προς εσάς, κατά την δοθήσαν εις αυτόν σοφίαν, ως και εν πάσες τες επιστολές αυτού λαλών εν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι την αδυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και οι αστήρικτοι στρεβλώνωσιν, ως και τας γλυπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Σεις λοιπόν, αγαπητοί, προγνωρίζοντες ταύτα, φυλάτεστε, για να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από τον στηριγμό σας. Αυξάνεστε δε εις την χάριν και εις την γνώση του Κυρίου ημών και Σωτήρου Ιησού Χριστού, εις αυτόν έστω η δόξα και νυν και εις ημέραν αιώνος. Αμήν. Ο Απόστολος Πέτρος, λίγο πριν το 70, γράφει και τη δεύτερη αποστολή του, σχεδόν ταυτόχρονα με την πρώτη, με 2-3-4 χρόνια διαφορά. Είναι Απόστολος που έχει γνωρίσει την Πεντηκοστή ημέρα, που έχει γνωρίσει τις δυνάμεις και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου τον ιετό της πρώτης Αποστολικής ημέρας και είναι Απόστολος στον οποίον προφήτευσε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στην αρχή της Αποστολής του, ότι όσο είσαι νέος θα πηγαίνεις όπου θέλεις, αλλά όταν γεράσεις θα σε πιάσουν και θα καταδικαστείς σε θάνατο και θα πας εκεί που δεν θέλεις, αλλά με αυτόν τον τρόπο
θα δοξάσεις και με το θάνατό σου το Χριστό. Ένας άνθρωπος έμπειρος, ιδίως πριν το 70 που τελειώνει στην πραγματικότητα η πρώτη Αποστολική Εκκλησία με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και της γης του Ισραήλ, το 70 μετά Χριστό, ο Απόστολος Πέτρος είναι ένας έμπειρος με βιωματική εμπειρία των μεγαλείων που έκανε ο Θεός, αλλά έμπειρος και σε αποκαλύψεις Πνεύματος Αγίου και σε γνώση του θελήματος του Θεού, αλλά και έμπειρος στη χάρη του Θεού που τον δίδασκε σε όλη του τη ζωή, τον συνέτιζε και του φανέρωνε την οδόν την οποία έπρεπε να περπατήσει, γι' αυτό δεν πήγαινε πουθενά όπου ήθελε, αλλά το συμβούλευε κιόλας ο Θεός στις δυσκολίες και εν τέλει τον φύλαξε μέχρι τον προσδιορισμένο καιρό που στη Ρώμη τον αποκεφάλισαν, τον σταύρωσαν, συγγνώμη. Τον σταύρωσαν και μάλιστα ζήτησε ανάποδα, καθώς λέει η ιστορία. Το τελευταίο λοιπόν γεγραμμένο του Αποστόλου Πέτρου είναι για τις έσχατες ημέρες. Και η περιγραφή είναι και πάλι λεπτομερέστατη, αλλά και απόλυτα αποκαλυπτική. Σας έγραψα, λέει, δύο επιστολές, με τις οποίες προσπαθώ, η πρόθεσή μου, λέει ο Απόστολος Πέτρος, είναι να διεγείρω δια της υπενθυμίσεως που φέρνω σε εσάς με τις επιστολές μου, την ειλικρινή σας διάνοια ώστε να ενθυμηθείτε, αυτό που κάνουμε και εμείς σήμερα, τα προλαληθέντα υπό των Αγίων Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και τα προλαληθέντα για μας την παραγγελία των Αποστόλων του Κυρίου Μόνου Ιησού Χριστού, τα οποία ταιριάζουν για τις έσχατες ημέρες. Αλλά πριν απ' όλα πρέπει να γνωρίζετε ότι στις έσχατες ημέρες θα εγερθούν άνθρωποι εμπέκτε που θα περιπατούν, και από εκεί φαίνεται ποιος είναι εμπέκτης, που θα περιπατούν κατά τις επιθυμίες τις δικές τους και όχι. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να βλέπουμε τους άλλους, να βλέπουμε σήμερα τον εαυτό μας. Εάν περπατάς με την επιθυμία της καρδιάς σου, ο Θεός σε βλέπει εμπέχτη και θα εκδηλωθεί αυτό. Εάν περπατάς αγόμενος, διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, τότε πάλι θα φανερωθεί ότι ο Θεός είναι μαζί σου και στη ζωή σου θα κάνει μεγαλεία. Από εκεί ξεκινάνε τα μεγαλεία του Κυρίου. Από το πώς πήρες απόφαση να περπατάς στη συνέχεια της ζωής σου, εξητώντας, και επαναλαμβάνω, όχι ετούντας, ετούμενος, εξητώντας των ιετών των καιρού της οψίμου βροχής. Και πώς εξητάμε τον ιετό της οψίμου βροχής για μας, για τις οικογένειές μας και την Εκκλησία? Με δύο τρόπους, απόλυτος, και ένας τρίτος και πάλι απόλυτος. Πρώτος είναι με την υποταγή μας στο Λόγο του Θεού. Εξητάω ιετό τον καιρό της οψίμου βροχής όταν αγωνίζομαι να περπατάω ακριβώς στα ίχνη του Χριστού. Δεύτερον, στο ταμείο μου δια Πνεύματος Αγίου, εξητώντας την παρουσία του Πατέρα μου, του Θεού, και εξητώντας να μ' ανεβάσει ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου στο θρόνο της χάριτος αυτού, για να βρω χάρη και να λάβω έλεος. Και το τρίτον, όλα αυτά είναι μάταια, αν δεν υπάρχει το τρίτον, είναι η αγάπη. Η αγάπη στην Εκκλησία, στους αδελφούς μας, η αγάπη στους έξω, γιατί ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους και θέλει να έρθουν σε μετάνοια, και η αγάπη στους εχθρούς μας και σε όλους αυτούς που μας κατηγορούν, μας βλάπτουν
και κακοπαθούμε εξαιτίας τους. Αυτά τα τρία είναι τα χαρακτηριστικά της εξίτησης του ιετού, χωρίς όμως να πάψουμε και να ετούμεθα τον ιετό της οψίμου βροχής. Γιατί? Γιατί όπως πρέπει να περπατάμε όχι κατά τις επιθυμίες της καρδιάς μας αλλά κατά το Λόγο του Θεού, μέσα στο περπάτημα είναι και τα αιτήματά μας. Είναι τι ετούμεθα. Για να είναι λοιπόν η προσευχή μας ευάρεστη στον Θεό, για να ακούει την προσευχή μας ο Θεός, ώστε να γνωρίζουμε ότι θα απαντήσει, και η προσευχή μας είναι: Κύριε, στείλε μου, στείλε μας στην οικογένειά μου, στείλε μας στην εκκλησία, στείλε μας στην πατρίδα μας ιετό τώρα τον καιρό της οψίμου βροχής, θα πρέπει ό,τι κάνω να είναι σύμφωνα με το θέλημά του, για να ξέρω τι με ακούει, και όταν ξέρω τι με ακούει, εξάπατος θα μου δώσει. Τρία πράγματα λοιπόν είναι που πρέπει να προσέχουμε. Το πρώτο είναι η υπακοή στο Λόγο του Θεού. Το δεύτερο είναι η πλήρωση και η εξίτηση στο ταμείο μας δια Πνεύματος Αγίου. Και το τρίτο είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας που είναι η αγάπη. Όμως ζούμε σε ένα περιβάλλον που οι άνθρωποι δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι μέσα στα είδωλα, μέσα στις μαντίες, μέσα στα ψέματα, μέσα στα λάθη, μέσα στη σοφία, όχι την άνωθεν, τη γήινη, τη ζώδη, τη δαιμονιώδη. Αυτούς όμως τους αγαπάει ο Χριστός. Και ακόμη αυτούς εκ της συναγωγής του σατανά που λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν είναι, και αυτούς θα τους φέρει, εάν εμείς εξητούμε ιετό τον καιρό της οψίμου βροχής. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειο, να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Η δε σωτηρία των εσχάτων ημερών θα είναι κάτι το μοναδικό, ασύλληπτο, απρόβλεπτο και ένδοξο, γιατί θα προέρχεται από τον Πατέρα, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Θα είναι το έργο του Θεού. Θα είναι ο ενιαυτός, ο ευπρόσδεκτος ενώπιον του Κυρίου. Πρώτον λοιπόν πρέπει να ξέρετε ότι θα υπάρχουν οι εμπέκτες, μην στενοχωριέστε, μην απογοητεύεστε, οι οποίοι, τους οποίους χρησιμοποιεί ο διάβολος για να απογοητεύει τα παιδιά του Θεού, θα λένε τι μας λέτε τώρα ο Κύριος έρχεται. Χρόνια το λένε στις εκκλησίες και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όμως ερμηνεύει ο Απόστολος Πέτρος λέγοντας εκουσίως θεληματικός αγνοούνε ότι οι ουρανοί από παλιά δημιουργήθηκαν από το Θεό, αλλά και η γη δημιουργήθηκε από το Θεό, και η γη μάλιστα ήταν γεμάτη νερό και πνεύμα, στη γένεση λέει Θεού εφαίρετο δια των υδάτων. Όμως ο Θεός δημιούργησε τη στερεά, καθώς την έβγαλε από τα ύδατα, τη στερέωσε στα ύδατα και επιπλέον έβαλε και το στερέωμα ανάμεσα στα ύδατα τα άνωθεν της γης και στα ύδατα τα κάτωθεν, ώστε ενώ αν τα αφήσει ο Θεός τα νερά θα πλημμυρίσει πάλι όλη η γη, τα νερά των σύννεφων, τα νερά των πάγων, βόρειο-νότιο πόλο, τα νερά της γης, τα νερά της Αβύσσου, πάλι θα πλημμυρίσει η γη. Όμως ο Θεός δια του Λόγου Του είπε γεννηθεί το φως, είπε γεννηθεί το στερέωμα, είπε δια του Λόγου Του δημιούργησε και τους ουρανούς αλλά και τη γη που βγήκε από τα νερά και στάθηκε πάνω στα νερά. Δι' αυτών λοιπόν των υδάτων που θεληματικά αγνοούνε αυτοί που λένε τα έχουμε ξανακούσει αυτά, ο Θεός να μας φυλάει αδερφοί. Ποτέ όταν σου μιλήσει ο Θεός μην πεις το έχω ξανακούσει. Δεν το έχεις ξανακούσει. Και αν το έχεις ξανακούσει είναι γιατί ο Θεός το επιβεβαιώνει και θα το κάνει. Δι' αυτών των υδάτων, τα οποία τα διεχώρησε ο Θεός, εξαιτίας της αμαρτίας, ανομίας των ανθρώπων, ο Κύριος έκρινε όλη τη γη
και έφερε κατακλυσμό που δεν σώθηκε παρά μόνο ο Νόε, η γυναίκα του, τρεις γη του και τρεις κόρες του, για ένα λόγο. Γιατί έπραξε δίκαιωσον κατά πάντα όσα ο Κύριος του περιέγραφε και του αποκαλύπτε στη δημιουργία της κυβωτού. Εάν είχε αποφασίσει να κάνει την κυβωτό όπως αυτός ήθελε, με τη δική του φαντασία, δεν θα μπορούσε να σταθεί στον κατακλυσμό των υδάτων. Τον έσωσε η υπακοή στο Ευαγγέλιο και τον έσωσε η δυνατότητα να ακούει τη φωνή του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό που ζητάει από εμάς ο Θεός. Και τον έσωσε η αγάπη του που είχε για όλους τους ανθρώπους, γιατί δεν έπαψε ποτέ 120 ολόκληρα χρόνια ενώ οικοδομούσε την Κιβωτό, να μαρτυράει και να ομολογεί για να σωθούν οι άνθρωποι. Ο Κύριος καταστρέφει τη γη. Όποιος έλθει στην Κιβωτό θα σωθεί. Δεν άκουσε κανείς. Δεν έχει σημασία όμως. Ο Νόε τα έλεγε. Και ο Νόε σώθηκε και αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και οι νύφες του και σώθηκε η οικογένειά τους. Γιατί? Γιατί εν τη δικαιοσύνη του εξητούσε τη φωνή του Θεού και την άκουγε δια Πνεύματος Αγίου και εν τη δικαιοσύνη του είχε πιστεί ότι ήταν απαραίτητο να κάνει κατά πάντα όσα ο Θεός του λέγε σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής του και σε κάθε λεπτομέρεια της οικοδομής της Κιβωτού. Αλλά δια του αυτού λόγου, συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος, η σημερινή ουρανή και η γη φυλάττονται από το Λόγο του Θεού, από τη μεγάλη καταστροφή της φωτιάς που θα έρθει την ημέρα της κρίσεως. Και οι άνθρωποι λένε, διάβαζα, ότι η γη είναι μια πυρητιδαποθήκη, γιατί η μάζα είναι ενέργεια. Η σχάση ενός πυρήνα φέρνει πυρηνική καταστροφή και όλεθρο. Πυρήνας, ξέρετε, στο άτομο. Είναι ένας τόπος ο οποίος μέλει να καταστραφεί με φωτιά. Εάν ξεκινήσει, δεν θα μείνει τίποτα. Το ότι δεν καταστρέφηκε ακόμη, και λέω από πυρηνική ενέργεια και οποιοδήποτε άλλο φυσικό φαινόμενο, είναι γιατί ο Θεός φυλάει τη γη και τους ουρανούς μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο του. Και όταν ολοκληρωθεί το έργο του, τότε θα κατακαεί και δεν θα μείνει τίποτα. Και λέει μάλιστα ο Λόγος του Θεού. Προσέξτε ένα πράγμα για να καταλάβετε τη συνέχεια των γραφωμένων μου, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Παρά Κυρίου, μία μέρα είναι σαν 1000 χρόνια για σας. Και 1000 χρόνια σαν μία μέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, όπως τα παρακάτω, όπως και ο Ιωήλ όταν είπε όταν θα έρθει ο λαός Ισραήλ το 48, στο τέλος της γενιάς, παρόλο που δεν το λέει, θα μαζευτούν όλα τα έθνη εναντίον του Ισραήλ και τότε έρχεται η Δευτέρα Παρουσία και η κρίση. Ποια είναι την αρχή και το τέλος. Ακριβώς το ίδιο πράγμα τώρα κάνει και ο Απόστολος Πέτρος, πιάνοντας την αρχή και το τέλος. Πρώτον, μην θεωρείτε ότι βραδύνει ο Κύριος αφού ήρθε η αρχή, αλλά όπως μερικοί θεωρούν βραδύτητα ότι δεν ήρθε ακόμη ο Θεός, αλλά γιατί δεν ήρθε? Γιατί δεν θέλει να απολεστούν μερικοί από εμάς. Και το να φοβηθούμε. Δεν θέλει να απολεστούν μερικοί από μας. Μερικοί από τις οικογένειές μας, μερικοί από την εκκλησία μας, δεν θέλει να απολεστούν. Γιατί θα έλθει ξαφνικά, καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε, ως κλέπτης ενικτή την ημέρα της αρπαγής, την ώρα της αρπαγής. Και από εκείνη την ημέρα ξεκινάει η ημέρα του Κυρίου, που είναι 1000 χρόνια. Αρπαγή, εφταετία, δευτέρα παρουσία, χιλιετής βασιλεία, τελική κρίση, νέα τα πάντα. Νέη γη και νέα ουρανή. Και πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει αυτό το οποίο περιγράφει στην αρχή και στο τέλος ο Απόστολος Πέτρος, λέει.
Θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενοικτή, δια της οποίας, όχι καθήν όπως λέει ο Βάμβας, το κείμενο λέει διήν, δια της οποίας, δηλαδή μέσα στο πέρασμα, δια της οποίας, οι ουρανοί θα παρέλθουν, οι ουρανοί αυτοί που βλέπουμε, όλη η γη είναι η πραγματικότητα. Θα παρέλθει με φοβερό θόρυβο. Τα στοιχεία δε, καυσούμενα, θα διαλυθούν. Και η γη και τα εναυτής έργα θα κατακαεί. Αυτό είναι το τέλος. Που αρχίζει με το τέλος σχεδίου του Θεού. Που αρχίζει με την αρπαγή της Εκκλησίας και τελειώνει με την τελική κρίση. Και τώρα έρχεται σε εμάς ο Λόγος του Θεού, όπως και ο προφητικός Λόγος. Επειδή λοιπόν όλα αυτά διαλύονται, καταστρέφονται, ό,τι βλέπετε σε λίγο δεν θα υπάρχει. Τίποτα δεν θα υπάρχει. Ούτε γη, ούτε ουρανή, ούτε άστρα, ούτε τίποτα. Επειδή λοιπόν όλα αυτά διαλύονται, ποιοι πρέπει να είσαστε εσείς οι σάγιες αναστροφές? Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά σας? Ποιο πρέπει να είναι το πολίτευμά σας? Γιατί ο Θεός θέλει όλοι να σωθούμε. Και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου και ο άντρας σου και η γυναίκα σου και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου και τα αδέλφια σου και οι γονείς σου, όλοι θέλουν να σωθούν. Εσύ θέλεις? Εάν θέλεις, πρέπει να μοιάσεις στον Χριστό, να μακροθυμείς. Ο Χριστός που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, τι κάνει? Μακροθυμεί. Γιατί? Να προλάβουνε κάποιοι να έρθουν σε μετάνοια. Εμείς τι κάνουμε? Μακροθυμούμε. Γι' αυτό τι λέει? Εάν κρατήσεις το λόγο, αν φυλάξεις το λόγο της υπομονής της δικής μου, λέει ο Χριστός, που μακροθυμώ, δεν βραδίνω, δεν καθυστερώ, τότε και μόνο τότε θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού. Εάν μάθεις να μακροθυμείς, που μακροθυμία είναι χαρακτηριστικό της αγάπης και του ελέους. Αν μάθεις να μακροθυμείς, το βέβαιο είναι ότι θα σε φυλάξει ο Θεός, ο Χριστός, την ημέρα εκ της ώρας του πειρασμού. Γιατί μοιάζεις στον Πατέρα στον ουράνιο, που τι κάνει τώρα? Μακροθυμεί, δεν βραδύνει, όπως την θεωρούν του το βραδύτητα. Μακροθυμεί για μας, σήμερα που είμαστε εδώ. Για την οικογένειά μας που δεν είμαστε εδώ, που δεν είναι εδώ. Είναι ανάγκη να μοιάσουμε στον Πατέρα μας στον ουράνιο. Και πώς μοιάζουμε στον Πατέρα μας στον ουράνιο? Περιπατούντες εν αγάπη. Μιμητέ του Θεού γίνεστε και περιπατείτε εν αγάπη. Ποιο πρέπει να είναι λοιπόν το πολίτευμά μας, εάν όλα αυτά διαλύονται και ευσέβεια μέχρι την παρουσία της ημέρας του Θεού, μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας? Πώς πρέπει να είσαι? Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά σου? Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά σου? Σε πολίτευμα Άγιο και σε ευσέβεια. Ώστε μέσα από τη μακροθυμία του Θεού, αλλά και μέσα από τη μακροθυμία τη δική σου, να έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Γιατί είναι βέβαιον ότι οι ουρανοί θα καυθούνε, καυσούμενοι, θα διαλυθούνε και πειρακτόμενοι θα λιώσουνε. Και τώρα πάει σε λεπτομέρειες για μας. Και ευχαριστούμε το Θεό για το λόγο του, αδερφοί. Δια τούτο, αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, προσπαθήστε, αγωνιστείτε να βρεθείτε εκείνη την ημέρα. Τώρα αγωνιστείτε. Τώρα προσπαθήστε να βρεθείτε εκείνη την ημέρα που θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού. Η φωνή του Αρχαγγέλου, συγγνώμη, το κέλευσμα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού. Τώρα αγωνιστείτε να βρεθείτε χωρίς σπήλο, χωρίς βρώμα, χωρίς μουτζούρα και αμόμητη, χωρίς μόμο. Τώρα είναι ο καιρός.
Σήμερα και από σήμερα είναι ο καιρός. Και αυτό είναι ζητείτε ιετό, τον καιρό της οψίμου βροχής. Σπουδάσατε εκείνη την ημέρα να βρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού και πάψτε να θεωρείτε τούτο βραδυπορία, αλλά θεωρείτε τούτο σωτηρία και μακροθυμία Θεού. Καθώς είναι γεγραμμένο και από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, που μερικά από όσα γράφει για τους αμαθείς και τους αστήριχτους είναι δυσνόητα. Και ολοκληρώνοντας, εσείς λοιπόν αγαπητοί, προγνωρίζοντες τα πάντα. Αδελφοί αγαπητοί, συνειδητοποιούμε τι γνώση μας έχει δώσει ο Θεός. Κύριε Θεέ μου, συγκλονιστικό είναι. Μέσα από την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, μέσα από όλα μας έχει δώσει μία γνώση μοναδική. Και δεν έχει δώσει γνώση πανεπιστημιακή, ούτε διδακτορικού επίπεδου. Έχει δώσει γνώση απλότητος διδασκάλου Ιησού Χριστού και καθηγητού Ιησού Χριστού. Τα παιδάκια τα ξέρουνε. Δεν τα ξέρουνε, αδερφοί, γιατί σπουδάσανε σε πανεπιστήμια, θεολογία ή οποιαδήποτε άλλα πανεπιστήμια. Τα ξέρουνε, γιατί ο Θεός τους αναγέννησε και τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Αυτό είναι έργο Θεού, θαυμαστό. Και είναι μία γνώσης που δεν μεταβάλλεται. Είναι μία θαυμαστή γνώσης. Δηλαδή αυτά που διαβάσαμε σήμερα, ότι τα στοιχεία της φύσεως, της γης, με φωτιά θα διαλυθούν, που τα ξέρει ο Απόστολος Πέτρος, ο ψαράς, ο αγράμματος. Τα ξέρε. Και μόνο ο Πέτρος θα λέει αυτά. Και αυτά που γνωρίζουμε τώρα εμείς στο σχέδιο του Θεού, που είμαστε ιδιώτες, αγράμματοι και ίσως και μερικοί να έχουμε και μερικά γράμματα μπροστά μας. Πού τα ξέραμε αυτά? Ποιο πανεπιστήμιο τα διδάσκει? Μόνο η Εκκλησία είναι πανεπιστήμιο. Ουράνιο, αδερφοί. Ουράνιο πανεπιστήμιο. Εγώ οικονομολόγος ήμουν, δεν είχα σχέση με αυτά. Και δεν ήξερα και τίποτα. Ορθόδοξοι, καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι, αυτό ήξερα. Και πας μη ορθόδοξος, αιρετικός. Και πήγαινα 20 χρόνια, δύο φορές το χρόνο στην Τίνο. Και προσκυνούσα την εικόνα και πέρναγα κάτω από την εικόνα και προσευχόμουν στην Παναγία και ο Θεός μου απαντούσε. Πού τα ήξερα όλα αυτά? Και ποιος μου τα άμαθε? Αδελφοί, το Ευαγγέλιο το δικό σου και το δικό μου δεν είναι ανθρώπινο. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μας το δίδαξε άνθρωπος. Το Ευαγγέλιο το δικό μου και το δικό σου που έχουμε μέσα στην καρδιά μας, ο Χριστός μας το δίδαξε, ο Χριστός μας το διδάσκει και ο Χριστός θα εξακολουθήσει να μας το διδάσκει. Γι' αυτό μας βεβαιώνει και μας λέει προσέξτε, μην ονομαστείτε διδάσκαλοι, δεν είσαστε. Ένας είναι ο διδάσκαλός σας, ο Χριστός. Μην ονομαστείτε καθηγητές ότι εσείς καθοδηγείτε. Δεν είστε. Ένας είναι ο καθηγητής σας ο Χριστός και εμείς το έχουμε καταλάβει καλά αυτό. Ότι εδώ διδάσκαλος είναι ο Χριστός. Καθηγητής είναι ο Χριστός και όλοι έχουμε έναν πατέρα, τον ουράνιο. Δεν έχουμε πολλούς πατέρες. Ένας είναι ο πατέρας μας, ο εν της ουρανής. Και εμείς όλοι τι είμαστε? Αδελφοί εν Χριστώ Ιησού, παιδιά Θεού, κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού, εκκλησία πρωτοτόκων, καταγεγραμμένων τα ονόματά μας στον ουρανό. Αυτό είμαστε. Ποιος σε διδάσκει, αδερφέ? Ο Χριστός. Ποιος σε κάνει να καταλαβαίνεις? Ο Χριστός. Γιατί δεν στρεβλώνεις τις γραφές εσύ? Γιατί δεν είσαι αμαθής και αστήρικτος, γιατί σε διδάσκει ο Χριστός. Αλληλούια. Είμαστε χαρούμενοι, αδελφοί. Τι να σου πω εγώ, πετάω από τη χαρά μου. Λέω, τι είναι αυτά τώρα που διαβάζω? Τι είναι αυτά που λέω? Τι είναι αυτά που ακούμε?
Γι' αυτό λοιπόν που ζείτε σε αυτό το θαύμα που λέγεται Εκκλησία του Θεού, του Ζώντος, οίκος του Θεού, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, και ζείτε κατά χάριν μέσα σε αυτή την Εκκλησία, ο Χριστός μας πρόσθεσε όλους, τον κάθε έναν ξεχωριστά, φυλάτεστε. Μην ξεχνάτε ότι ο κόσμος είναι μέσα στα είδωλα, μέσα σε μαντίες. Περπατάνε κάτι στις επιθυμίες της καρδιάς τους. Φυλάτεστε, για να μην παρασυρθείτε κι εσείς από την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από το φοβερό στηριγμό που σας έχει θέσει ο Θεός. Και ο στηριγμός, συναδελφοί, ο βράχος ο αιώνιος. Εμάς μας έχει τοποθετήσει ο Κύριος το βράχο τον αιώνιο. Δεν είμαστε μέσα στη θάλασσα. Δεν είμαστε μέσα στη γη. Η σοφία μας δεν είναι γήινη, ζώδης, δαιμονιώδης. Ο Χριστός μας, ο Πατέρας, ο Θεός μας έθεσε πάνω στο βράχο που είναι ο Χριστός. Στηριγμένη, αμετακίνητη, στερεωμένη. Σε αυτό το βράχο που μας διδάσκει ο Χριστός, μας οδηγεί ο Χριστός. Τα πάντα για μας είναι ο Χριστός. Και πάνω σε όλα στη ζωή μας είναι ο Χριστός. Τα πάντα εν πάση είναι ο Χριστός. Δεν έχω να πω για κανέναν άλλον, για κανένα άλλο πρόσωπο. Τα πάντα στη ζωή μας, στη ζωή μου, στη ζωή σου, είναι ο Χριστός. Και πάνω σε όλα στη ζωή μου, στη ζωή σου, στη ζωή μας είναι ο Χριστός. Πάνω, είναι ο στηριγμός μας. Πάνω στον οποίο μας τοποθέτησε, μας στήριξε, πραγματικά μας έβαλε ο Θεός να είμαστε στερεοί, αμετακίνητοι. Γι' αυτό πάνω σε αυτό το στηριγμό που σε έβαλε ο Θεός πρόσεχε να αυξάνεσαι, να προκόβεις, να προοδεύεις. Και πώς θα προοδεύω? Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε. Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε. Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, και τότε θα προοδεύεις, η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Και αν μάλιστα προσέχεις τον εαυτό σου να είναι άσπυλος και αμόμητος εκείνη την ημέρα, και ιδιαιτέρως στη διδασκαλία του Ευαγγελίου δεν αφήνεις να έρθουν άλλοι αντιάλματα ανθρώπων, παραδόσεις ανθρώπινες που αλλοιώνουν το καθαρό νερό που είναι ο Λόγος του Θεού, βάζοντας μέσα βρωμιές, τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς σε θα σώσεις. Πάνω λοιπόν σε αυτό το στηριγμό προσέχετε, φυλάτεστε, αυξάνεστε στη χάρη του Θεού. Πώς? Με την ταπείνωση. Αν θέλεις να αυξάνεσαι στον χώρο, στη χάρη του Θεού, μείνε, γίνε και συνεχόμενα να είσαι ταπεινός. Ταπεινός ενώπιον Θεού, ενώπιον ανθρώπων, ενώπιον όλων των δυνάμεων. Ξέρεις τι θα πει ταπεινός? Δεν είσαι τίποτα. Τίποτα. Γιατί αν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι ενώ είναι μηδέν, τον εαυτό του εξαπατά. Δεν είσαι, δεν είμαστε τίποτα, αδερφοί. Και ό,τι καλό έχουμε, άνωθεν εκ του Πατρός των Φώτων έχει έρθει στη ζωή μας. Και αν ο Θεός τραβήξει, λίγο τραβήξει την παρουσία Του, γκρέμισαν όλα τα καλά. Υπήρχαν άνθρωποι στη δουλειά μου, στη ζωή μου, που καμαρώνανε για τις γνώσεις τους, για τις επιστήμες τους, για τη δουλειά τους, για τα επιτεύγματά τους. Και τώρα, ούτε σύνταξη, κύριε Κοροβέση, δεν μπορώ να πάρω. Φοβερό, αδερφοί. Φοβερό. Καιρή κακή, έσχατες ημέρες. Ζητείτε ιετό το καιρό της οψίμου βροχής και όλα θα τα ευλογεί ο Θεός. Και σε σένα και στην οικογένειά σου έχει τρόπους ο Θεός να ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού και να εκχέει τη δική του ευλογία. Μη φοβού γη, μη φοβού, μη τρόμαζε. Ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία τον καιρό της οψίμου βροχής. Σε ποιον? Σε αυτούς που ζητάνε ιετό τον καιρό της οψίμου βροχής. Αυξάνεστε λοιπόν στη χάρη του Θεού. Πώς? Μικραίνοντες εσείς να μεγαλώνει ο Χριστός στη ζωή μας. Αυτό θα πει ταπείνωσης. Εγώ πρέπει να μικραίνω και να μεγαλώνει ο Χριστός. Αλλά αυξάνεστε και στη γνώση του Κυρίου ημών και Σωτήρου Ιησού Χριστού. Πώς?
ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε. Και θα έρθει ο Θεός πραγματικά να σου δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του ζητείτε ή ετώ τον καιρό της οψίμου βροχής. Ζητείτε ή ετώ με ταπείνωση. Ζητείτε ή ετώ με αποκάλυψη. Ζητείτε ή ετώ άσπηλη και αμόμητη. Ζητείτε ή ετώ με πίστη. Ζητείτε ή ετώ και ο Θεός θα ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού. Και ζητώντας ή ετώ πράττοντας πάντα ταύτα, θα ετούμεθα. Κύριε, Κύριε, στείλε ή ετώ στην οικογένειά μου, στην εκκλησία μας, στην πατρίδα μας, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Όποιος είναι για βάφτισμα,